συμβίωσης. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τις αντιδράσεις που προκαλούνται για το νομοσχέδιο, για το παράλληλο πρόγραμμα. Και θέλω να μου πείτε εσείς πώς εκλαμβάνετε αυτή τη στάση τώρα των εταίρων και τις αντιρρήσεις που έχουν θέσει για το παράλληλο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, από ό,τι κατάλαβα είναι ένα θέμα προσωρινό. Το παράλληλο πρόγραμμα θα επανέλθει πολύ γρήγορα, αμέσως μετά τις γιορτές, και νομίζω ότι η καθυστέρηση αυτή δεν είναι τόσο σημαντική εν όψη του στόχου του παράλληλου προγράμματος. Εσείς πιστεύετε ότι θα είναι αντίβαρο σε αυτές τις σκληρές μνημονιακές διατάξεις που έρχονται σιγά σιγά και ασφαλώς δημιουργούν νέα βάρη στην κοινωνία? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ανταποκρίνεται σε δικές μας στοχεύσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τις συμφωνίες που έχουμε κάνει με τους εταίρους για τη στήριξη της οικονομίας μας, και γι' αυτό μας δίνουν μια μεγαλύτερη ευκαιρία κίνησης, βέβαια. Τώρα φαίνεται πάντως, κύριε Παρασκευόπουλε, δημιουργεί αντιδράσεις, γιατί ο τρόπος με τον οποίο θέτουν το ζήτημα οι εταίροι εκπροσώποι των θεσμών ασφαλώς χωράει μεγάλη συζήτηση, ιδιαίτερα σε μια φάση που από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση έχει προχωρήσει με όλα τα προαπαιτούμενα. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως, υπογράφοντας την συμφωνία τον Αύγουστο, δεχθήκαμε ότι θα κάνουμε μια διαβούλευση, μια προηγούμενη συμφωνία, μια διαβούλευση, και θα έχουμε και την συμφωνία των εταίρων μας για ορισμένα θέματα τα οποία είναι σχετικά με την συμφωνία την οποία υπογράψαμε. Αυτό το έχουμε αποδεχθεί. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο έκανε, θέλετε, και ο λαός μας. Το έκανε και η κυβέρνησή μας, το έκανε και ο λαός μας, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε τη στήριξη της οικονομίας μας σε αυτή τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε. Οπότε εδώ βλέπω αυτό ακριβώς να συμβαίνει, δηλαδή το να αλληλοποιείται μια συμφωνία την οποία έχουμε κάνει, η οποία έχει και αυτό το διαδικαστικό μέρος. Ευτυχώς, βέβαια, δεν είναι όλα τα θέματα σχετικά με τη συμφωνία, και σε κάποια είμαστε αδέσμευτοι για την δική μας πολιτική. Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα, κύριε Υπουργέ, στο Σύμφωνο Συμβίωσης. Περιμένατε εσείς τις αντιδράσεις από τους ανεξάρτητους Έλληνες? Κοιτάξτε, οι αντιδράσεις δεν είναι μόνο από τους ανεξάρτητους Έλληνες, είναι από πολλούς. Νομίζω ότι και η στάση των ανεξάρτητων Ελλήνων έχει περιθώρια να διευκρινιστεί και στη συνέχεια, γιατί το νομοσχέδιο ούτε καν έχει φύγει ακόμη από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, και τη Δευτέρα έχουμε μια δεύτερη ανάγνωση του μέσα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Θα διορθώσετε διατάξεις? Ορίστε, ναι, βέβαια. Την Δευτέρα θα καταθέσω και γραπτά τροπολογίες, οι οποίες λίγο πολύ στη Βουλή έχουν ανακοινωθεί προφορικά και απηχούν το πνεύμα της συζήτησης της Βουλής, και ελπίζω ότι αυτό θα διευκολύνει πολλούς να στηρίξουν το νομοσχέδιο, γιατί αυτό το νομοσχέδιο είναι καλό να έχει μια ευρύτερη συνένεση από την ελληνική κοινωνία, όπως εκφράζεται μέσα από τους πολιτικούς, και να μην απηχεί μόνο την κυβερνητική πλειοψηφία. Βλέπετε θεμητές αντιδράσεις από την πλευρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων, κυρίως σε ό,τι αφορά τις τεκνοθεσίες, και εσείς η δική σας θέση στο ζήτημα αυτό ποια είναι? Ευχαριστώ, να σας πω. Η δική μου θέση είναι ότι είναι αυτή η οποία έχει αποτυπωθεί στο νομοσχέδιο το οποίο υπάρχει. Δεν προχωρούμε σε ρύθμιση τεκνοθεσίας με βάση το Σύμφωνο Συμβίωσης και τους συντρόφους, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλει δουλειά νομοθετική πολύ, πρώτον, και επίσης θέλει και μια ευρύτερη κοινωνική συζήτηση. Ναι. Αλλά θα προχωρήσουμε σε αυτά. Και τη δουλειά θα κάνουμε και το διάλογο θα ανοίξουμε. Ελπίζω ότι μέσα στην προσεχή περίοδο, μέσα στο προσεχές εξάμεινο, μέσα στην άνοιξη, θα μπορούμε να έχουμε πρώτα τους καρπούς της δουλειάς που θα κάνουμε, και στη συνέχεια να δούμε τον διάλογο να αναπτύσσεται και να δούμε πού θα οδηγήσει. Εσείς στις διατάξεις τις οποίες θα τροποποιήσετε θα αφήνετε παράθυρο για τεκνοθεσίες? Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν αυτές οι τροποποιήσεις? Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η ρύθμιση στην οποία αυτή τη στιγμή συζητούμε στη Βουλή δεν έχει διατάξεις που να αφορούν την τεκνοθεσία. Ναι. Βεβαίως, κάθε νεότερος νόμος ισχύει ακόμη και αν είναι σε αντίθεση με τον προηγούμενο. Εδώ δεν θα υπάρχει αντίθεση καμία, διότι δεν υπάρχει ρύθμιση της τεχνοθεσίας. Είναι ένα θέμα το οποίο αφήνεται. Κοιτάξτε, η δημιουργία μιας νέας νομοθεσίας είναι ένα έργο το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, σε όσους δεν έρχονται σε επαφή με το θέμα αυτό ως νομικοί, δεν γίνεται αντιληπτό ότι τα θέματα δεν είναι μόνο θέματα
πολιτικής βούλησης, mm. αλλά είναι και τεχνικά. Δηλαδή κάθε καινούργια λέξη η οποία μπαίνει στην νομοθεσία μας πρέπει να συσχετιστεί με το σύνολο όλων των άλλων για να μην έχουμε αντινομία, αντίφαση ή δυσλειτουργία mm. που στη συνέχεια θα φανεί στα δικαστήρια. Mm. Εδώ, για παράδειγμα, έχουν γίνει προτάσεις από τα κόμματα οι οποίες δεν μας βρίσκουν αντίθετους ιδεολογικά ή με απόψη πολιτικής προοπτικής κτλ. Mm. Είναι θέσεις οι οποίες για να εισαχθούν στην νομοθεσία θέλουν επεξεργασία, ας πούμε, με το σύνολο του οικογενειακού δικαίου. Mm. Και επειδή αυτή προς το παρόν δεν έχει γίνει, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε κάτι άμεσα, ενώ θα μπορούμε μετά από μια σύντομη, ελπίζω, νομοθετική επεξεργασία. Θα έρθετε σε διάλογο και με τα κόμματα προκειμένου να γίνει συζήτηση επί των προτάσεών τους, όπως είπατε, για το ζήτημα της τεκνοθεσίας? Κοιτάξτε, βεβαίως και η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο. Άλλωστε και το θέμα της, του συμφώνου συμβίωσης, αυτό δηλαδή το οποίο ήδη περνά από τη Βουλή, mm-hmm. σε ανοιχτή διαβούλευση μπήκε δύο φορές. Μία είχε μπει τον Ιούνιο και μία τώρα πρόσφατα, και ο διάλογος ο οποίος αναπτύχθηκε, τα κείμενα τα οποία επεξεργαστήκαμε ήταν πραγματικά πάμπολα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζήτησε η ελληνική κοινωνία, ενδιαφέρθηκε να το δει και το συζήτησε, γιατί όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το οικογενειακό δίκαιο ασφαλώς ενδιαφέρονται πολύ την ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Παρασκευόπουλε. Τώρα, πότε θα προχωρήσει τελικά αυτή η ρύθμιση με το βραχιολάκι για τους φυλακισμένους και ποια είναι τα εμπόδια, πού βρίσκονται τα ζητήματα? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε την πρακτική εφαρμογή την οποία περιμέναμε και στην οποία ελπίζαμε, γιατί θέλουμε πραγματικά την εκπαίδευση των κρατουμένων να τη διευκολύνουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Mm-hmm. Προσπαθώντας να δούμε αν υπάρχουν και θεσμικά εμπόδια, κάνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων κάποιες φαίνεται ότι είναι και γενικά ευπρόσδεκτες, ας πούμε γεωγραφική επέκταση της εφαρμογής του θεσμού, αλλά κάποιες άλλες φάνηκαν δύσπεπτες, θα έλεγα, σε αρμόδιους φορείς. Δηλαδή, υποθέσαμε ότι ένας από τους λόγους της σπανιότητας εφαρμογής είναι ότι οι θεσμικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση της άδειας αυτής, για τη χορήγηση της άδειας αυτής, είναι αρκετές. Δηλαδή πρέπει να αποφαίνεται και ένα συμβούλιο προεδρευόμενο από εισαγγελέα και ο αναγνητής της υποθέσεως αν αφορά το θέμα υπόδικους πριν την καταδίκη τους. Είπαμε ότι ίσως αν έχουμε όχι διπλή κρίση αλλά απλή, στο μέτρο που και τα δύο όργανα, και ένας αναγνητής και ένας εισαγγελέας, έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και με βάση το έργο τους, ότι αυτό μπορούσε να διευκολύνει κάπως περισσότερο την εφαρμογή. Οι ίδιοι εισαγγελείς είπαν, εξεταζόμενοι στην καταθέτοντας απόψεις τους στη Βουλή, ότι θεωρούν οι ίδιοι ότι η γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο προδρεύεται από εισαγγελέα, δεν έχει αυτάρκεια, δεν είναι αρκετή και ότι είναι χρήσιμη και η γνώμη του ανακριτή. Μετά από αυτό δεν μπορούσαμε να επιμείνουμε. Έχουμε μια ρύθμιση, η οποία είναι, μια ρύθμιση που είναι συμβιβαστική, αν θέλετε. Δηλαδή προβλέπεται κρίση και του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπό τον εισαγγελέα και του ανακριτή, και αν υπάρξει διαφωνία τότε η υπόθεση θα κλείνεται από το Συμβούλιο. Μάλιστα. Κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.